Κύριε Συντηχάη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα και εσάς και στους ακροατές. Είστε Αθήνα ή Κρήτη? Κρήτη. Μόλις επέστρεψα από τις συνόπληκτες περιοχές. Για να ξεκινήσουμε από εδώ. Τι γίνεται, τι είδατε και τι μηνύματα πήρατε από τον κόσμο? Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι ο Γέλαγος ήταν ισχυρός, όχι μόνο στο επίπεδο των Ρίχτερ, αλλά τουλάχιστον από αυτά που λένε οι σεισμολόγοι κτλ. Και στην ένταση, στη διάρκεια, και αυτό φάνηκε από το γεγονός ότι εκατοντάδες είναι τα κτίρια που υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Ή κατέρευσαν. Υπάρχουν πολλά κτίρια που έχουν καταρρεύσει. Και μιλάμε και για καινούργια και για παλιά κτίρια. Ξέρετε, η περιοχή, η συγκεκριμένη περιοχή του Αρκαλοχωρίου, έχει δεχτεί εκατοντάδες σεισμικές δονήσεις τους τελευταίους 3 με 4 μήνες. Υπολογίζεται ότι περίπου 1.500 κτίρια αυτή τη στιγμή θεωρούνται ακατοίκητα. Είναι ένας πρόχειρος υπολογισμός. Προφανώς περιμένουμε και αυτήν και η απέτηση άμεσα να σταλούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες προσωπικό, μηχανική, ειδική εν πάση περιπτώσει, και να κάνουν την καταγραφή των κτιρίων, ποια είναι κατοικήσιμα, ποια είναι μη κατοικήσιμα. Βέβαια είχαμε και ένα νεκρό. Ναι, δυστυχώς. Ένας εργάτης, ο οποίος ανασύρθηκε από εθελούς εργασία σε μια εκκλησία, και υπάρχουν και 11 τραυματίες. Και έστειλε και το, η πολιτική προστασία με το 112 μήνυμα να μην μπαίνουν οι πολίτες στα κτίρια μέσα. Βεβαίως. Έγινε μια σύσκεψη στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου, στο δεύτερο δημοτικό σχολείο που έχει υποστεί πάρα πολύ μεγάλες ζημίες, στον Άβλιο χώρο. Ήρθε και ο κύριος Στυλιανίδης. Ξέρετε, πολλές φορές έχει σημασία και πώς διαχειρίζεσαι και τι λες και στους ανθρώπους. Όταν λες ότι όλα είναι υπό έλεγχο, αρχίζει λίγο και τσινάει ο κόσμος. Δηλαδή θεωρείτε ότι δεν είναι υπό έλεγχο τα πράγματα? Τι υπό έλεγχο τώρα, όταν εδώ έχουν καταστραφεί 1.500 κτίρια, επαγγελματικές στέγες, όταν έχουμε το προηγούμενο των εκατοντάδων σεισμικών δονήσεων, όταν έχουμε ένα μεγάλο αριθμό κατοίκων ο οποίος δεν έμεινε στα σπίτια του το προηγούμενο διάστημα και δεν έκανε τίποτα η πολιτεία προκειμένου να τους παράσει τα στοιχειώδη, δηλαδή σκηνές, κοντέινερ, να τους παράσχει, ας το πούμε, τις πρώτες βοήθειες, υγειονομικό υλικό, γιατί είμαστε και σε φάση πανδημίας. Όταν λοιπόν δεν έχεις κάνει όλα αυτά και δεν έχεις εκπονήσει και σχέδιο έκτακτης ανάγκης, διότι γνωρίζαμε ότι κάποια στιγμή το 4,8 Ρίχτερ, που ήταν ο τελευταίος πριν το σημερινό μεγάλο σεισμό, ξέραμε ότι κάποια στιγμή το 4,8 θα γινόταν 5, 5,5, 5,8, 6. Άρα έπρεπε να είχε εκπονηθεί σχέδιο. Και τέτοιο το σχέδιο δεν υπάρχει. Δυστυχώς δεν υπάρχει. Περιορίζονται στις 300 σκηνές που λέει ότι θα βάλει η περιφέρεια στο εκθεσιακό, στον άπειρο χώρο του εκθεσιακού κέντρου του Αρκαλοχωρίου. Δηλαδή μία τρύπα στο νερό. Είναι γυμνός. Θα δούμε και πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες μέρες, θα το παρακολουθήσουμε. Να αλλάξω λίγο θέμα, αν μου επιτρέπετε. Θέλω να πάω στην ιστορία με τη ΔΕΗ. Η κυβέρνηση αποφάσισε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, λέγοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα υπάρξουν χρήματα ώστε η ΔΕΗ να γίνει πιο ισχυρή, να μπορέσει να κάνει επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να εξαγοράσει πράσινη ενέργεια από τα Βαλκάνια και σε τελική ανάλυση να γίνει παραγωγός φθηνής ενέργειας και άρα φθηνό ρεύμα για τους Έλληνες πολίτες. Ποια είναι η θέση του κόμματός σας και πώς βλέπετε όλη αυτή την εξέλιξη? Κοιτάξτε, όλη αυτή η υπόθεση προφανώς συνιστά κλιμάκωση επίθεσης και στους εργαζόμενους της ΔΕΗ αλλά και σε όλο το λαό, οι οποίοι θα κληθούν κάποια στιγμή να πληρώσουν το τίμημα της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ, γιατί πρόκειται για ένα άλλο επιπλέον κρίκο στην αντιλαϊκή στρατηγική της απελευθέρωσης της ενέργειας και της αγοράς του ρεύματος, γιατί αυτό είναι η απόφαση της κυβέρνησης και της διοίκησης της ΔΕΗ με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Κατά συνέπεια, αυτή η πολιτική που ενισχύει τη λειτουργία της ΔΕΗ με κριτήριο το κέρδος έρχεται να ενισχύσει τη μονοκαλλιέργεια των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
και την απολιγνητοποίηση και υπηρετεί, θα έλεγα, με επιμονή και αιμονή, θα το έλεγα, η κυβέρνηση σημερινή, όπως και οι προηγούμενες, το θέμα αυτό της οικονομικής λειτουργίας του ΔΕΗ και την ένταξη της... Πείτε μου κάτι, αν μια επιχείρηση όπως είναι η ΔΕΗ δεν είναι κερδοφόρος, πώς θα μπορέσει να ασκήσει και κοινωνική πολιτική? Εάν δεν είναι κερδοφόρα, πώς θα ασκήσει το κερδοφόρα? Τι θα πει κερδοφόρα? Καταρχήν, το ηλεκτρικό ρεύμα πρέπει να είναι κοινωνικό αγαθό. Πρέπει να παρέχεται και ποιοτικό ρεύμα, να το πω έτσι, και φθηνό στο λαό. Για μας από εκεί είναι το κριτήριο, από εκεί ξεκινάμε. Δεν είναι γενικά να είναι κερδοφόρα η ΔΕΗ. Πρέπει να παρέχει ένα ποιοτικό και φθηνό προϊόν που είναι το ηλεκτρικό ρεύμα. Και από αυτή την άποψη δεν χωράει καμία ιδιωτικοποίηση, δεν χωράει καμία πολιτικοποίηση, δεν μπορεί το κριτήριο να είναι και κέρδος, γιατί εάν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, τότε ναι, πράγματι, και με τις επερχόμενες ανατιμήσεις που θα ζήσουμε, το ηλεκτρικό ρεύμα θα είναι ένα πανάκριβο αγαθό προς αγορά που θα μπορεί να αγγίξει η ανατίμησή του το 50 και το 60%. Η ουσία είναι ότι παίζουν τώρα όλοι παιχνίδι γύρω από το ζήτημα της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ. Και ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να ξεπλύνει τις ευθύνες του. Έτσι, γιατί μάλιστα, το παίζει και λίγο θαυματοφύλακα. Γιατί έχει βγει στα κάγκελα σήμερα για αυτό το θέμα ο ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό ρωτώ. Ναι, αλλά είναι και εκείνος που έβαλε το χεράκι του τα προηγούμενα χρόνια για την απελευθέρωση της ενέργειας. Και θα σας υπενθυμίσω τον νόμο 4425 του 2016, ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, τότε που εισήγαγε, να το πω έτσι, την εγχώρια αγορά ηλεκτρισμού στο μοντέλο της χονδρεμπορικής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, επί της ουσίας τι έκανε, ήταν ένα βήμα επιπλέον εμπορευματοποίησης του αγαθού της τεχνικής ενέργειας με βάση τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε κάθε περίπτωση, αυτός που θα την πληρώσει, επαναλαμβάνω, είναι ο ίδιος ο λαός. Το ΚΚΕ, λοιπόν, τι λέει? Λέει στους εργαζόμενους να οργανώσει την πάλη, να αντιπαλέψει αυτή την επίθεση. Γιατί πρόκειται μια νέα μορφή επίθεσης απέναντι στους εργαζόμενους με την πολιτική της απελευθέρωσης ενέργειας. Έτσι. Και να προτάξει το δικό του δικαίωμα να μπορεί να ικανοποιεί συνδυασμένες λαϊκές ανάγκες και στο τομέα αυτό. Είναι αυτό που σας έλεγα, δηλαδή, να έχει ένα ποιοτικό και φθηνό προϊόν που λέγεται ηλεκτρικό ρεύμα. Μάλιστα. Να μείνω λιγάκι στο θέμα ακρίβεια και ανατιμήσεις. Mm-hmm. Σήμερα ο κ. Σταϊκούρας είπε στη Βουλή ότι η ακρίβεια και ανατιμήσεις είναι παροδικές. Από τους επόμενους μήνες θα εξορροπηθεί η κατάσταση. Το ερώτημα είναι παροδικές? Και αν δεν είναι, επαρκούν τα όσα έχει ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης μέσω της ΔΕΔ για να στηρίξει τον κόσμο? Ξέρετε, μήπως αντιλαγικά μέτρα που έχουν παθεί και με αυτήν την κυβέρνηση και με προηγούμενες κυβερνήσεις, ήταν παροδικά τα μέτρα, τα αντιλαϊκά? Όχι. Ήταν παροδικά τα μνημονιακά μέτρα, οι εφαρμοστικοί νόμοι? Όχι, βέβαια. Ό,τι μέτρο παίρνουν έρχεται για να μην και εντάσσεται σε μια συνολική, να το πω έτσι, στρατηγική αντίληψη που λέει επίθεση. Έχουμε μπαράζ από νέα αντιλαϊκά προαπαιτούμενα. Και νομίζω ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που συνεδρίασε την περασμένη μάλλον Τετάρτη και δημοσιοποίησε την έκθεση ενισχυμένης υποπτίας. Και λέει ότι εδώ πρέπει να υπάρχουν αυστηρότατα μέτρα. Έτσι, με το Ταμείο Ανάκαμψης αποτελεί τον καλύτερο φύλο των μονοπωλιακών ομίλων. Έτσι, αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Αλλά από εκεί και μετά, κοιτάξτε, εμείς το έχουμε δει πάρα πολλές φορές ότι βρισκόμαστε σε μια βαθιά κρίση, παγκόσμια οικονομική καπιταλιστική κρίση, και πάντα οι επιλογές στον καπιταλισμό για να βγει από αυτή την κρίση είναι δύο. Ή μπορεί ταυτόχρονα και οι δύο να εφαρμόζονται, και αύξηση της τιμής των πρώτων υλών, που αυτές προφανώς με ναι, αλλά αυτό όμως, αν μου επιτρέπετε, επειδή και ο καπιταλισμός ζει από το κέρδος, και αν ο κόσμος δεν έχει να πληρώσει, δεν θα έχει κέρδος, μήπως είναι λίγο λανθασμένη η εκτίμηση αυτή? Όχι, η εκτίμηση δεν είναι καθόλου λανθασμένη, διότι είναι δοκιμασμένη. Όλη η ιστορία των καπιταλιστικών κρίσεων συνιστούν αυτό ακριβώς που σας λέω. Δηλαδή, δύο επιλογές έχει ο καπιταλισμός. Προφανώς δεν επιλέγει
το να πει στους μονοπωλιακούς ομίλους, βάλτε βαθιά το χέρι στην τσέπη και πληρώστε τα σπασμένα της κρίσης που εσείς δημιουργήσατε. Έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί να βγάλει ο ίδιος τα μάτια του. Άρα λοιπόν έχει δύο επιλογές. Ή θα αυξήσει τις τιμές των πρώτων υλών, άρα θα μετακυλήσει το κόστος στον καταναλωτή, δεν θα το μετακυλήσει στο κόστος των επιχειρήσεων. Εξού λοιπόν και οι ανατιμήσεις που αφορούν τα καύσιμα, που αφορούν το ηλεκτρικό ρεύμα, που αφορούν τα επιπλατείες καταναλώσεις. Ο άλλος τρόπος είναι η μείωση του εργατικού κόστους, η μείωση της αξίας της τιμής της εργατικής δύναμης. Αυτό έχουμε. Έχουμε και τα δύο μαζί. Και ξέρετε, αυτά τα δύο μαζί συνοδεύονται πάντα με μέτρα καταστολής. Περιορισμού των απεργιακών κινητοποιήσεων, περιορισμού στο δικαίωμα, στα συνδικαλιστικά, κοινωνικά, δημοκρατικά δικαιώματα. Τα ζούμε και αυτά σήμερα. Πάντως, κύριε Συντηχάκη, παρά το γεγονός που και το κόμμα σας και άλλα κομμάτια της αντιπολίτευσης κατηγορούν την κυβέρνηση για αντιλαϊκά μέτρα και ότι ο κόσμος έχει αρχίσει και αντιδρά, οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείξανε διαφορά του πρώτου με το δεύτερο κόμμα διψήφιο νούμερο πάλι. Και ο κ. Μητσοτάκης να έχει πάνω από 50% αποδοχή. Τελικά, μήπως όλη η αντιπολίτευση κάνει λάθος ή δεν διαβάζεται σωστά τη στάση του κόσμου? Να μιλήσουμε για τις δημοσκοπήσεις, το οποίο η δημοσκόπηση είναι ένα εργαλείο κάθε φορά που αξιοποιείται, διαμορφώνει τάσεις, το πετυχαίνει σε μεγάλο βαθμό. Οι δυσκολίες και τα εμπόδια στο λαό είναι πάρα πολύ μεγάλα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο λαός δεν βιώνει μια άσχημη κατάσταση, δεν σημαίνει ότι δεν θυμώνει, δεν σημαίνει ότι δεν αφισβητεί, δεν εξεγείρεται, δεν αισθάνεται την ανάγκη ότι πρέπει να σηκώσει ανάστημα απέναντι σε αυτές τις πολιτικές. Υπάρχουν φυσικά, και νομίζω το απέδειξαν και οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων στην εταιρεία της eFood, που τελικά κατάφεραν μέσα από τον αγώνα τους να μετατρέψουν τις συμβάσεις αυτές, τις απέσιες συμβάσεις, τις ατομικές συμβάσεις, σε συμβάσεις αορίστου χρόνου. Αλλά εμείς αυτό ακριβώς λέμε στον κόσμο, ότι πρέπει πάλι εσύ την υπόθεση στα χέρια σου. Μην περιμένεις δια της ανάθεσης, μην περιμένεις μόνο μέσα από μια εκλογική αναμέτρηση, μην περιμένεις μέσα από τη διαμόρφωση συνειδήσεων που προβάλλουν διάφορες δημοσιοποιήσεις, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα κανάλια κτλ. Μην περιμένεις όταν τρομοκρατήσεις το χώρο δουλειά σου ότι μπορείς να αλλάξεις τα πράγματα στείλοντας το κεφάλι, ότι πρέπει να σηκώσεις ανάστημα, να μπεις μπροστά και να διεκδικήσεις, το αυτονόητο, να μπορείς να έχεις ένα μισθό να δίνει μια αξιοπρέπεια, τη σύνταξή σου, να μπορεί το παιδί σου να σπουδάζει, να μπορεί να έχει την ιατροφαρμακευτική σου περίθαλψη, να μπορεί να έχει ένα σπίτι για να ζήσει, να μπορεί να κάνει και εσύ διακοπές, να έχει σε πάση περιπτώσει στοιχειώδη αυτονόητα πράγματα για το 2021. Πράγματα για τα οποία τα δουλεύει, έχει ματώσει, έχει υδρώσει και την ίδια στιγμή του τα κλέβουν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, με τους πολιτικούς εκφραστές φυσικά να είναι μπροστά και να βγάζουν αυτή τη βρώμικη δουλειά, που τους ζούμε διαχρονικά, είτε έχουν την πλε, είτε τη ροζ, είτε την πράσινη απόχρωση κτλ. Εμείς επιμένουμε ως ΚΚΕ, επιβεβαιώνεται νομίζω η αποδοχή των θέσεών μας και στο συνδικαλιστικό κίνημα, που σε πάρα πολλά σωματεία, εργατικά κέντρα, αλλάζουν οι συσχετισμοί υπέρ των ταξικών δυνάμεων και εμπιστεύονται όχι μόνο τους κομμουνιστές αλλά και όλους όσους έχουν συστρατευτεί σε αυτόν τον αγώνα. Αλλά νομίζω το έδειξε και η απέραντη αυτή κόκκινη γιορτή, αυτή η κοσμοπλημμύρα που πραγματικά έσβασε κάθε ρεκόρ συμμετοχής του 47ου φεστιβάλ που είναι οδηγητή τις προηγούμενες μέρες. Ήταν ομολογουμένως ένα πετυχημένο φεστιβάλ. Αλλά βέβαια όσοι πάνε στο φεστιβάλ δεν είναι και ψηφοφόροι του ΚΚΕ. Όχι, αλλά η διαχρονική σύγκριση. Είναι ένα τεράστιο πολιτιστικό γεγονός. Δεν το συζητάμε. 47 χρόνια τώρα. Αλλά δεν σημαίνει ότι όποιος πάει είναι και ψηφοφόρος του ΚΚΕ. Αυτό θέλω να πω. Δεν λέμε αυτό. Αλλά εν δυνάμει, αυτός ο κόσμος που πάει δείχνει μια διάθεση να ακούσει, να δει, να φουγκραστεί τους γύρω σου, να δει τι λέει το ΚΚΕ. Έτσι. Και το λέω αυτό διότι αυτός ο κόσμος όταν εμπιστεύεται και πάει σε ένα φεστιβάλ της ΚΝΕ και του οδηγητή, όταν έρχεται σε μια συγκέντρωση, όταν πάει σε μια πορεία, δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι ψηφίζει ο ΚΚΕ. Το κάνει γιατί βλέπει ότι συστηματικά αποτυγχάνει αυτό το σύστημα να δώσει ελπίδα και κυρίως να δώσει ελπίδα στους νέους ανθρώπους και να δώσει απάντηση στις δικές τους ανάγκες. Δηλαδή, συγγνώμη, ένας νέος σήμερα
που δουλεύει με 2 ώρα, με δίνουνε συμβάσεις, με 4 ώρα, με σπαστά ωράρια, που παίρνει 400, 500, 600 ευρώ στις μεγάλες ενεργειακές μονάδες εδώ της Κρήτης, που δουλεύει 10 ώρα και 12 ώρα και δεν πρόκειται να πάρει ποτέ του σύνταξη παρά μόνο εάν δουλεύει 40 χρόνια ανηλικός, χωρίς να σταματήσει καθόλου για να πάρει μια εθνική σύνταξη των 384 ευρώ. Δηλαδή αυτός ο κόσμος είναι δυνατόν ποτέ να σιωπήσει, να σκύψει το κεφάλι? Δεν θα κοιτάξει κατάματα αυτά που του λέει το ΚΚΕ, δεν θα συστρατευτεί μαζί του? Πρέπει να υπάρχει και αυτός ο οποίος θα τον εμπνεύσει τον κόσμο για να κινητοποιηθεί. Να δεχτώ ότι πρέπει να βελτιωθούμε, να δεχτώ ότι πρέπει να κάνουμε βήματα στον τρόπο επικοινωνίας. Πείτε ό,τι θέλετε. Αλλά σε κάθε περίπτωση το ΚΚΕ απέναντι σε αυτόν τον αρμαγεδόν αμέτρων, σε αυτή την καπιταλιστική βαρβαρότητα τη σημερινή, σε έναν κόσμο της ατομικής ευθύνης, που το κράτος δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη, οι κυβερνήσεις δεν έχουν καμία απολύτως ευθύνη για το αν πεινάει ο κόσμος, για το αν υποφέρει, για το αν έχει μονάδες εντατικής θεραπείας, νοσοκομεία, κέντρα υγείας. Αυτός ο κόσμος λοιπόν δεν θα σηκώσει ανάστημα, δεν θα βγει στον δρόμο, δεν θα στρατευτεί, δεν θα πάει στο σωματείο, δεν πρέπει να πάει στο σωματείο του, να ψηφίσει στη Γενική Συνέλευση για την απεργία, να εκλέξει ανθρώπους που πρωτοστατούν και τους ξέρει πάρα πολύ καλά ποιοι είναι έξω από τις πύλες των εργοστασίων. Δεν θα σηκώσει ανάστημα απέναντι σε αυτό το σημερινό κράτος, που δεν είναι καθόλου ουδέτερο, σας πληροφορώ. Είναι ένα κράτος που υπηρετεί όλους αυτούς, και όχι μόνο τους μονοπωλιακούς ομίλους, υπηρετεί ένα ολόκληρο σάπιο σύστημα που εκφράζεται, αν θέλετε, με την πολιτική του ΝΑΤΟ, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και κάνουν δισεκατομμύρια για αυτές τις ανάγκες, ενώ έπρεπε να διατεθούν για τις ανάγκες του λαού, της νεολαίας, των ατόμων με ειδικές ανάγκες, των ανέργων. Κύριε Συντυχάκη, να σας διακόψω, γιατί δυστυχώς ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι αμήλικτος και πρέπει να πάω στο δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Καλό βράδυ να έχετε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.